Η άγνοια είναι αυτή που φαίνεται ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό διακατέχει τους οδηγούς στην Κρήτη σε ό,τι αφορά την ασφαλή οδήγηση όταν οι καιρικές συνθήκες εμφανίζονται ακραίες. Πώς αλήθεια είναι η ορθή αντιμετώπιση για έναν οδηγό όταν ο δρόμος είναι χιονισμένος ή ποια είναι η αντίδραση όταν μετά το χιόνι έρχεται και ο πάγος? Είναι τα ελαστικά ικανά να σώσουν την κατάσταση ή απλά αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την ασφαλή μετακίνηση? Το χιόνι γνωρίζουμε ότι όταν παγώσει είναι επικίνδυνο και για τους πεζούς, όχι μόνο για τα οχήματα. Δεν φτάνουν τα καινούργια ελαστικά για να σταματήσουν το αυτοκίνητο σε ένα παγωμένο δρόμο. Γιατί πολύ απλά όταν παγώσει ο δρόμος δεν κρατάει το ελαστικό, χρειαζόμαστε αλυσίδες ακόμα και μέσα στην πόλη. Εκπαιδευτές οδήγησης και μηχανικοί αυτοκινήτων ξεκαθαρίζουν ότι μόνο με τα καινούργια ελαστικά η ασφάλεια δεν επιτυγχάνεται σε απόλυτο βαθμό και ότι οι οδηγοί θα πρέπει, εφόσον υπάρχει χιόνι, πολύ δε περισσότερο πάγος, επιβάλλεται να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες αλλά και να τηρούν κάποιους βασικούς κανόνες στην οδήγηση, όπως τα όρια ταχύτητας, την απόσταση με τα άλλα οχήματα αλλά και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού σε περίπτωση που το αυτοκίνητό τους ακινητοποιηθεί. Πρέπει να ξέρει αν καταρχήν εκεί που θα κινηθεί είναι το δικό δίκτυο ελεύθερο και μπορεί να κινηθεί, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει αλυσίδες μαζί του, υποχρεωτικά. Θα πρέπει να χαμηλώσει λίγο την πίεση στα ελαστικά του για να έχει καλύτερη πρόσφυση. Εννοείται το κλιματισμό στο αυτοκίνητο θα πρέπει να δουλεύει, να μην θαμπώνουν τα τζάμια, ζεστά ρούχα και ενδεχομένως, αν όντως οι συνθήκες είναι τόσο άγριες και δύσκολες, ενδεχομένως να αποκλειστεί και κάπου. Εκεί θα πρέπει να έχει τα λάβει όλα υπόψη του και να συμμορφώνει τους υποδείξεις αστυνομίας ότι μέχρι ένα σημείο και μετά δεν μπορούμε να πάμε και καλύτερα να τα αποφύγουμε. Προφανώς οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε, ακούνε, μας ακούνε εμάς και πιστεύω να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν όταν παγώσει ο δρόμος από το χιόνι. Και χρειάζεται προσοχή όχι μόνο σε απομονωμένους δρόμους και σε ερημικούς, ακόμη και μέσα στις πόλεις, έτσι. Οπωσδήποτε και μέσα στις πόλεις και περισσότερο βέβαια στους περιφερειακούς δρόμους που μπορεί να μην έχει προλάβει ο Δήμος να ρίξει το αλάτι που επιτρέπεται για να λιώσει το χιόνι και να μην παγώσει. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι οδηγοί είναι ότι δεν εκτιμούν σωστά την κατάσταση και συμπεριφέρονται πάνω στο χιόνι όπως σε ένα στεγνό δρόμο, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Το νούμερο ένα λάθος είναι ότι βιαζόμαστε πάρα πολύ, τρέχουμε να χαρούμε, επιταχύνουμε και οδηγούμε σαν να οδηγούμε σε ένα κανονικό στεγνό δρόμο. Δεν είναι έτσι. Και αυτό είναι βασικά που μας στοιχίζει η ζωή. Η απόσταση, φανταστείτε, η ακινητοποίηση του αυτοκινήτου πολλαπλασιάζεται. Άρα δεν θα μπορέσει να σταματήσει το αυτοκίνητο όπως θα σταματούσε σε ένα στεγνό δρόμο, ειδικά εκείνη τη στιγμή. Και σκεφτείτε ότι δεν θα είναι μόνο ο δρόμος, θα είναι και η ορατότητα. Θα είναι τα τζάμια που είναι θαμπωμένα, θα είναι ενδεχομένως θα βρέχει, θα χιονίζει. Θα είναι πάρα πολλοί παράγοντες που θα επηρεάσουν στο να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο άμεσα. Πάντως, ο διοικητής πυροσβεστικής εξήγησε ότι μια ρύθμιση που θα επιβάλλει την προμήθεια αλυσίδων θα ήταν μια πρώτη καλή κίνηση για όσους τουλάχιστον κινούνται σε δρόμους που ο αποκλεισμός από τα χιόνια δεν είναι σπάνιος. Θα έπρεπε, νομίζω, κάποια στιγμή να προβλεφθεί και να είναι και όπως το φαρμακείο αναγκαίο σε ένα αυτοκίνητο, να ελέγχεται δηλαδή και από την αστυνομία, αν θέλετε, η κατοχή αλυσίδων και σε κάποια περίπτωση, αν θέλουμε να το προχωρήσουμε, να υπάρχουν και κάποιες συνέπειες όταν κάποιος αποκλείεται σε μια περιοχή εξαιτίας της έλλειψης αλυσίδων, να έχει και τις ανάλογες κυρώσεις.